επιβεβαίωσε τους φόβους η απογραφή. Ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 άδειασε το Αρκαλοχωρί. Αφού δεν κάνουμε τίποτα, δεν αφήγουμε. Και με την απλή κοινή λογική, ποιος ας πούμε θα ερχόταν να φέρει το παιδί του να μείνει σε μια περιοχή που, όπως βλέπετε, δια γυμνού οφθαλμού είναι στην ίδια στάσιμη κατάσταση 19 μήνες. Ποιος θα φέρει το παιδί του σε 3 σχολεία που είναι σε κοντέινερ και κανείς δεν ξέρει πώς ακόμα. Πού θα παθαίνανε τέτοια μεγάλη καταστροφή και δεν θα υπήρχε μια πτώση του πληθυσμού. Είναι λογικό, απολύτως λογικό. Μεγάλη ζημιά για το Δήμο μας. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και εντάξει, οι άνθρωποι. Ακόμα περιμένουμε, είμαστε στο περίμενε. Και επίσημα ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος έχασε περισσότερους από 3.000 πολίτες. Νομίζω ότι δεν είναι το πραγματικό νούμερο αυτό, επειδή ένα μεγάλο μέρος αυτινών που δεν απογράφηκαν στο Δήμο μας έχει επιστρέψει. Όπως φαίνεται στα στοιχεία, ο Δήμος αριθμούσε το 2011 17.829 δημότες. Στην απογραφή του 2021 απογράφηκαν 14.165 άτομα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, γεγονός που σημαίνει πως 3.664 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή. Πιστεύω ότι οι πραγματικοί άνθρωποι οι οποίοι, ας το πούμε, μετακόμισαν από το Αρκαλοχώρι είναι περίπου γύρω στα 1.000 άτομα. Και το βλέπω και από τα παιδιά που είναι στα σχολεία, που δεν έχουμε μεγάλη μείωση τα παιδιά. Το βλέπω και από την κίνηση η οποία ξαναρχίζει να ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Η απώλεια αυτή αποτυπώνεται στην εμπορική κίνηση. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος παραμένει αισιόδοξος, ελπίζοντας σε επιστροφή του πληθυσμού, όταν και αν τρέξουν επιτέλους οι διαδικασίες. Υπάρχει μια αποτύπωση στους επαγγελματίες. Απλά θεωρώ ότι αργότερα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ο κόσμος θα γυρίσει πίσω, γιατί το Αρκαλοχώρι έχει μια καλή αγορά. Το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα για την πολιτεία και αυτό έπρεπε ήδη να τρέξει, όχι να φωνάζει ένας σύλλογος, ήδη να έχει τρέξει η πολιτεία στο να δώσει τα κίνητρα και να επιστρέψουν οι προηγούμενοι που έφυγαν, οι δικοί μας συνδημότες, αλλά και να έρθουν καινούργοι. Προς το παρόν πάντως οι διαδικασίες αποκατάστασης κινούνται με αργούς ρυθμούς. Δεν μας λένε τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή φωνή βόντος στην διερήμων. Μας έχουν ξεχάσει εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και ότι το καλύτερο να μένεις εδώ πέρα και να βλέπεις το σπίτι σου καταστραμμένο και να κολλάμε συνήθεια στη διαδικασία, όχι ένα χαρτί θέλει ή κάποιο άλλο συνέχεια για καθυστερούμε τόσο πολύ. Έχουν πάθει ζημιά εδώ πέρα, χοντρή ζημιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μαγαζιά, με τους επαγγελματίες, τα πράγματα είναι καλύτερα. Στα σπίτια τώρα, εκεί κολλησιοργεί λίγο η κατάσταση. Δεκάδες είναι τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτίριων που παραμένουν σε εκκρεμότητα και φυσικά χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών περιμένουν να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για να προχωρήσουν σε αποκατάσταση. Είναι λίγο οι κατεδαφίσεις, αρχίσανε λίγο να έρθουν τα χρήματα, τα δεύτερα που είχαν έρθει. Πιστεύω τώρα ότι προχωρούμε κανονικά. Αν έχουμε και μια καινούργια χρηματοδότηση ενισχυμένη, πιστεύω ότι θα κλείσουμε, σε ένα χρόνο θα έχουμε κλείσει με τις κατεδαφίσεις. Μπορεί και συντομότερα, εξαρτάται από. Καθαρά από το. Είναι οικονομικό το θέμα, δεν είναι τεχνικό. Τώρα, καθαρά οικονομικό. Πιστεύω ότι τώρα, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το νούμερο, πρέπει να είμαστε στις 120-130. Πόσα αιτήματα έχουμε? Είχαμε γύρω στα 480 πρωτόκολλα κατεδάφισης, είχαν κάνει 220 αποδοχές. Το δικό σας σπίτι πού είναι? Το σπίτι το δικό μου είναι στη Ζήντα. Πάει για κατεδάφιση. Το οποίο το είχα φτιάξει, είχα δώσει λεφτά και το είχα φτιάξει. Αν πάμε εκεί πέρα θα κλαίτε κι εσείς.